Εκδήλωση μνήμης για τα 50 χρόνια από την εισβολή των Τούρκων στην πολύπαθη Κύπρο πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Ενωριακού Ναού του Αγίου Δημητρίου Ναυπάκτου το απόγευμα της Κυριακής. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Αγάπης του Μητροπολιτικού Ναού και το πρώτο λύκειο της πόλης στα πλαίσια του εορτασμού του Αγίου Δημητρίου και της επετείου εισβολής των κατοχικών δυνάμεων στη Μεγαλόνισο. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αρχιερατικός Επίτροπος της Μητρόπολης, πατέρας Θωμάς Βαμβίνης. Η εκδήλωσή μας αυτή, σεβασμιότατε κύριε Δήμαρχε, κυρία Παντακοπούλου, είναι μια συνεργασία του Συνδέσμου Αγάπης της Ενορίας μας με το πρώτο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου. Είναι μια πρώτη στην κυριολεξία απόπειρα να συνεργαστεί ο Σύνδεσμος Αγάπης σε μια εκδήλωση με έναν άλλον θεσμό της τοπικής μας κοινωνίας. Βέβαια, μέσα στο καταστατικό των Συνδέσμων Αγάπης περιλαμβάνεται αυτή η δυνατότητα, αλλά ίσως δεν είχε ενεργοποιηθεί μέχρι τώρα. Είναι μια πρώτη φορά που γίνεται αυτό το πράγμα και πιστεύουμε ότι θα δώσει αποτέλεσμα που θα μας ανοίξει την όρεξη για κι άλλες τέτοιες εκδηλώσεις, οι οποίες θα έχουν σχέση περισσότερο με την παράδοση την τοπική, αλλά και της Εκκλησίας μας, ώστε και οι ενωρίτες μας, αλλά και οι μαθητές ή και τα μέλη των διαφόρων άλλων συνδέσμων και συλλόγων που θα συμμετέχουν, να ωφελούνται και να γνωρίζουν την παράδοση του τόπου μας. Ομιλητές ήταν ο διευθυντής του πρώτου Λυκείου Ναυπάκτου Πέτρος Πιτσιάκας, που κατάγεται από την Κύπρο και παρουσίασε το ιστορικό πλαίσιο της εισβολής, μέλη του συνδέσμου και μαθητές του σχολείου που διάβαζαν μαρτυρίες Κυπρίων από την εισβολή, ενώ ξεχωριστή νότα έδωσε ο Παντελής Αναστασόπουλος, που απέδωσε τραγούδια αφιερωμένα στην Κύπρο. Το παρόν έδωσαν ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, η Δημοτική Σύμβουλος Μαρίνα Ρισβά, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, κληρικοί και πλήθος κόσμου. Φέτος μετράμε 50 τραγικά χρόνια και πολλαπλές ανοιχτές πληγές από την τραγωδία του 1974 στην Κύπρο. Ωστόσο, παρά τις επιθυμίες και τις προσπάθειες κάποιων, ο κυπριακός ελληνισμός δεν συμβιβάστηκε και δεν παραιτήθηκε. Παρά τις δυσκολίες, τον πόνο και τα προβλήματα, δεν υποκύψαμε, δεν συνηθίσαμε και δεν ξεχάσαμε. Η σημερινή εκδήλωση το επιβεβαιώνει. Μας πήραν σε ένα χαρτικό δρόμο. Εκεί πυροβόλησαν τον άντρα μου με το μωρό ενός χρόνου στην αγκαλιά του και εγώ με το δίχρονο, είπε στη συγκλονιστική διήγησή της. Είμαι 27 χρονών, ακριβώς όσο ήμουν εκείνη την ημέρα. Αναφέρει μετά από 50 χρόνια η Χαρίτα Μάντολης, περιγράφοντας τις τουρκικές θηριωδίες, τις εμψυχροεκτελέσεις, τις καταστροφές. Πού να βρισκόταν? Ποια ήταν η τύχη του? Τα ερωτήματα ήταν αμήλικτα και η αγωνία βασανιστική. Λένε πως ο άνθρωπος πρέπει την πατρίδα να αγαπά. Λένε πως ο άνθρωπος πρέπει την πατρίδα να αγαπά. Έτσι λέει κι ο πατέρας μου συχνά. Το παρόν έδωσαν ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, η Δημοτική Σύμβουλος Μαρίνα Ρισβά, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, κληρικοί και πλήθος κόσμου. Ο τίτλος της εκδήλωσης «Σεβασμιότατε, δεν ξεχνώ». Και αλήθεια, πώς θα μπορούσε κανείς να ξεχάσει πρώτα-πρώτα την Κύπρο. Υπόθηκε βέβαια η έκφραση, χωρίς να είναι τεκμηριωμένο, ότι η Κύπρος κίνεται μακρά, είναι μακριά, για να κλείσει αυτό το θέμα της σύνδεσης με την Ελλάδα. Αλλά πώς είναι μακριά η Κύπρος και οι αποστάσεις των μιλίων αυτών, τα 142 μίλια που τη χωρίζουν από το νοτιότερο όριο της Ελλάδος, είναι πολύ λίγα σε σχέση με το γεωγραφικό εύρος του ελληνισμού ανά τους αιώνες. Όλος ο κόσμος μια θολούρα υπάρχει σε όλο τον κόσμο, γιατί κυριαρχούν τα πάθη και δεν το λένε, δεν το λένε. Είπα σήμερα, ήμουν στον Πειραιά και λειτουργήσα και το είπα και είχαν σήμερα η περικοπή του δαιμονισμένου. Δεν λένε ότι υπάρχουν δαιμόνια. Δεν λένε. Α, το πολύ πολύ ένα αφηρημένο κακό. Υπάρχει ένα αφηρημένο κακό. Δαιμόνια είναι.
Ο διάβολος κυριαρχεί. Και αρχίζουν, βλέπετε, όλα τα κράτη, τι λένε. Λένε, είναι θέμα, λέει, για να έχουμε την ειρήνη, είναι θέμα εξοπλισμών. Δηλαδή να παίρνουμε φρεγάτες, να παίρνουμε καινούριο αυτό, για να είναι μια τακτική, ώστε να φοβηθούν οι άλλοι και να μην παρέμβουν. Είναι θέμα μετά για να επικρατήσει ειρήνη, θέμα αφοπλισμών. Άλλοι λένε εξοπλισμών, άλλοι λένε αφοπλισμών. Εγώ νομίζω είναι θέμα εξορκισμών.